Τουλάχιστον η κατασκήνωση δεν συγκρίνεται τώρα με αυτό το πράγμα. Κλαίει από συγκίνηση τουλάχιστον. Κάτι είναι και αυτό. Πάντως είναι πολύ γλυκούλια. Μιας και είμαστε στο MasterChef, να πάμε να δούμε και τον πρώτο γονιό, ο οποίος μιλάει στην κάμερα της πρωινής μελέτης και συγκεκριμένα στον Σπύρο Σιγούρο. Είναι ο μπαμπάς του μικρού Γεωργάκη, ο οποίος είχε αποχωρήσει τις προηγούμενες εβδομάδες από το παιχνίδι. Και μας μιλάει για το γιο του και για το πώς συνειδητοποίησαν ότι έχει ταλέντο, ότι μαγειρεύει από πολύ νωρίς, από πολύ μικρός και γενικότερα για την εμπειρία του. Από το MasterChef Junior. Επίσης σχολιάζει και το γεγονός με το Facebook. Ο Γεωργάκης ήταν ένα από τα παιδάκια τα οποία ήταν κάτω από την ηλικία που θεωρείται επιτρεπτή από το Facebook ως ηλικία που θα μπορούσε κάποιος να έχει ένα προφίλ. Σχολιάζει και αυτό. Και να σου πω κάτι ρε φιλαράκι, αν δεν βγήκαν οι βαθμοί, δεν τρέχει τίποτε. Απέδειξες ότι μπορείς να μαγειρεύεις. Και είσαι σούπερ, θέλω να το ξέρεις. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ. Πώς του φάνηκε όλη αυτή η εμπειρία του παιδιού, πώς το αντιμετωπίσατε εσείς και πώς τελικά, αν στεναχωρέθηκε, που έφυγε. Όχι, δεν είχε στεναχωρέθει, γιατί το είδε σαν παιχνίδι. Του άρεσε πάρα πολύ η ιδέα. Για μένα, σχετικά σαν πατέρας του με τον Γιώργο και, όλα τα παιδάκια που συμμετείχαν, γιατί γίναμε όλη μια οικογένεια και δέσαμε, που είναι δύσκολο αυτή την εποχή, δηλαδή τόσα πολλές οικογένειες να γνωριστούν και να δέσουν, και όμως δέσανε όλες τις οικογένειες, γίναμε φίλοι και το παιδί το είδε σαν παιχνίδι και δεν στεναχωρήθηκε καθόλου. Γιώργο, πες μας τι είναι το σνίτσελ. Σνίτσελ είναι όταν κάτι είναι επαναρισμένο με φρυγανιά ή κάτι άλλο. Τον έσπρωξες να πάει στο MasterChef. Πώς προέκυψε τελικά η συμμετοχή του? Από μόνος ήθελε να πάει, γιατί του άρεσε πάρα πολύ να μαγειρεύει. Πάρα πολύ το αγαπάει και το αγαπούσε και το αγαπάει. Και μόνος μας πίεσε να πάμε στο MasterChef. Και του παρόμπα, δεν μπορώ να σε πηγαίνω. Όχι, λέει, θα πάω. Και τελικά τον πήγαμε. Και αυτό δηλαδή το πέρασε πάρα πολύ καλά και εμείς. Ποια περίοδο ήταν τα γυρίσματα, έχασε καθόλου τα μαθήματά του? Από τα μαθήματα καθόλου. Τα γυρίσματα, ναι, ήταν καλοκαιρινά και δεν έχασε καθόλου κανένα μάθημα. Μάλιστα. Εσύ, επειδή σου είπε ότι τον έχεις δει να μαγειρεύει, μάλλον τον έχεις δει να μαγειρεύει στο σπίτι, τι σας φτιάχνει? Πάρα πολλές φορές. Και πολύ μας κάνει σπιτικά φαγητά. Δηλαδή? Ό,τι κάνει η γιαγιά, η μαμά, το ίδιο δηλαδή. Ό,τι τα έμαθε. Από μόνος του, του άρεσε πάρα πολύ, ασχολιόταν. Βέβαια είχαμε πάντα πρόβλημα με τη μητέρα του, γιατί τα έκανε όλα χάλια. Αλλά του άρεσε και το προωθούσα κι εγώ. Και πολλές φορές ήταν ευκαιρία για μένα, όταν έλειπε η μητέρα του, καθόμαστε και μαγειρεύαμε μαζί. Επειδή υπάρχει μια δυσπιστία ότι τα παιδιά αυτά δεν μαγειρεύουν πάντα, ότι τους βοηθάνε οι γονείς ή κάποιοι άνθρωποι από την παραγωγή? Όχι, όχι καθόλου, μόνοι τους μαγειρεύουν, τους δίνουν συνταγές και μαγειρεύουν μόνοι τους. Στο σπίτι τι σας έφτιαχνε και από πόσο χρόνο μαγειρεύει ο Γεωργάκης? Ο Γεωργάκης μαγειρεύε από τα 5 του χρόνια. Από 5 χρονών στην κουζίνα, από 5 χρονών και μας έφτιαχνε πολύ Κινέζικο. Ήταν λάτρης της πολύπλοκης κουζίνας. Δηλαδή, ο Γιώργος. 5 χρόνων ξεκίνησε και έφτιαχνε Κινέζικο. Ναι, έφτιαχνε Κινέζικο. Είναι φοβερό αυτό που μου λες. Ναι, πραγματικά. Τι έφτιαξε δηλαδή, πάπια? Όχι, είχε φτιάξει κάποιο, πώς λέγεται αυτά, τα ξεχνάω. Σαν μακαρονάκια που είναι, με αυγά και κοτόπουλο. Έχω βάλει πιπεριές, κολοκυθάκια και περιμένω τώρα να κάνω το φλαμπέ. Μπεκατόρου μπορεί να γίνει φλαμπέ? Ναι. Περίμενε. Πώς μπορεί να γίνει μπεκατόρου φλαμπέ? Άμα τη βουτήξουμε στο κονιάκ και τη βάλουμε φωτιά. Έτσι. Ήθελες να μείνει περισσότερο στο παιχνίδι? Και ποιος γεγονός δεν θα ήθελε. Αφού έφτασε μέχρι εκεί, πάλι καλά που έφτασε μέχρι αυτό. Είμαι πολύ περήφανη για τον Γιώργο. Θες να ασχοληθεί με τη μαγειρική? Ναι, θα το ήθελα. Αφού το αρέσει το παιδί, ναι, γιατί όχι. Έκανε φιλίες μέσα από το MasterChef Junior? Πάρα πολλές. Ποιος είναι πιο κοντά? Με όλα τα παιδιά. Καθημερινώς είναι μαζί και μιλάνε. Καθημερινώς. Έχουν τηλεφωνική επικοινωνία. Έχει γίνει ένα θέμα με το Facebook που απαγορεύεται ένα παιδί να έχει Facebook το οποίο να είναι κάτω από 13. Θέλω να μου δώσετε μια απάντηση σαν γονέας, εάν αυτό εσάς σας ανησυχεί, εάν είχατε λάβει γνώση ότι έχει Facebook το παιδί, και να μου δώσετε κάποιες δικές σας εξηγήσεις για ένα θέμα που δημιουργήθηκε σχετικά με όλο αυτό. Όσον αφορά ότι αν απαγορεύεται ή όχι, δεν το γνώριζα, αλλά μην ξεχνάμε ότι όλα τα παιδάκια, έχουν Facebook. Δεν το γνώριζα ότι απαγορεύεται και έχω πει στον Γιώργο από εδώ και μπρος να προσέχει με τι μη κάνει και τι μιλάει, ποιο μιλάει. Εσύ με όλα αυτά τα πράγματα που ακούστηκαν για το παιδί, αισθάνθηκες κάποια στιγμή άσχημα? Άσχημα αισθάνθηκα όσον αφορά που δώσαν τόσο έμφαση στο παιδί και δεν ήμουν ανήμερος. Έχω φτιάξει τσιπούρα παντρεμένη με σκόρδο και μαϊντανό. Ποιον παντρεύτη? Με το σκόρδο και το μαϊντανό. Ποιος ήταν ο αγαπημένος του κριτής? Ο Λουκάκος. Γιατί? Ίσως ήταν πιο
πιο σκληρό σαν κριτή, να το πω έτσι. Πιο χατήγμα. Δηλαδή πιο σκληρό σαν κριτή και του άρεσε περισσότερο γιατί αυτό του δίνει δύναμη να μαθαίνει περισσότερο. Η Μαρία Μπεκατόρου πώς του φάνηκε και σε εσάς πώς φάνηκε στην αντιμετώπιση των παιδιών, γιατί είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι τα παιδιά. Ναι, είναι ένα ευαίσθητο κομμάτι. Τα βοήθησε πάρα πολύ η Μπεκατόρου και την ευχαριστώ πάρα πολύ και δημοσία. Εσείς την έχετε γνωρίσει, την γνώρισε την Μαρία Θοδωρή? Από κοντά όχι, δεν την έχω γνωρίσει. Εξόπιος μια φορά που είχε τύχει να πάω στα γυρίσματα. Αυτό, η μητέρα, η γυναίκα μου την γνώρισε πάρα πολύ καλά και ήταν πάρα πολύ ευχαριστημένη. Γεια, φέρ' το κονιάκ. Γιώργο! Έλα. Για βάλε. Πώς μου δίνεις. Βάλε. Κάνε πίσω. Θοδωρή, εδώ είσαι έξω το παλαιοπωλείο. Ναι. Έρχεται ποτέ ο Γιώργος εδώ, σε βοηθάει, τον έχεις τραβήξει προς τα εδώ ή θέλεις να ακολουθήσεις έναν άλλον δρόμο? Έρχεται εδώ, τον παίρνω μαζί μου πολλές φορές να με βοηθήσει και μου λέει: Παπά, δεν μου αρέσει η δουλειά που κάνεις, εγώ θέλω να ασχολείμαι με τη μαγειρική. Απλώς πιο πολλές φορές έρχεται εδώ μαζί μου γιατί πάει και ψωνίζει εδώ στα μαγαζιά. Συμπαθέστατος ο παπάς του Γιωργάκη και πάρα πολύ ωραία μίλησε κιόλας, μπορώ να πω. Και παιδιά, ξέρετε τι σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω το MasterChef? Τι ωραίο πράγμα που είναι η κουζίνα τελικά και το μαγείρεμα και πόσο δημιουργικό. Και όλο λέω, θα πάω να αγοράσω τα σκεύη και τα αξεσουάρ για να αρχίσω να μαγειρεύω και όλο αγοράζω. Και δεν μαγειρεύω. Αλλά και δεν ξέρω πού θα τα βάλω πια. Που επέμενε ότι τα παιδιά μαγειρεύουν μόνα τους. Mm-hmm. Επέμενε σε αυτό, δεν το στηρίζει ο μπαμπάς του. Πάντως ότι είναι από τα πρώτα πράγματα με τα οποία ασχολείται η κουζίνα ένα παιδάκι είναι αλήθεια. Δεν το βλέπω για την ανιψιά μου, η οποία έχει τα κουζινικά της τώρα και κάθε φορά με τον που μπαίνω στο σπίτι με θέλει να μου δώσει να φάω το πλαστικό καλαμπόκι, το πλαστικό μπρόκολο, την πλαστική μελιτζάνα. Τα ξέρει όμως, πρόσεξε, είναι 2 χρονών και ξέρει τι είναι το μπρόκολο, τι είναι το καλαμπόκι, τι είναι η κουζίνα, τι είναι το μάτι, τι είναι το κατσαρολικό. Και εγώ τα καλοκαίρια. Και εγώ είχα κουζινικά, φίλε μου, θα σου πω. Εγώ δεν είχα κουζινικά, αλλά τα καλοκαίρια φτιάχνα μπιφτέκια. Με άμμο. Και έτσι, μπράβο. Κανονικό και θέλω να σου πω επίσης ότι μετά σίγουρα ένα από τα πράγματα τα πρώτα τα οποία εξοικειώνεσαι σε παιδάκι είναι η ζύμη. Α, σωστό. Μην μου πείτε ότι δεν είχατε ποτέ ζύμη, δοκιμάζετε το κέικ της μαμάς που το έφτιαχνε. Που όταν πήγαινε για ψάρι, φτιάχνε ψωμοτήρι. Φοβερή συνταγή. Ψωμοτήρι. Για να βγει το σωστό το ψωμοτήρι, σφιχτό αλλά όχι νερούλο, να μπορεί να το πιάσει το ψάρι να το γαντζώσει. Ναι. Είναι τέχνη. Ναι, ρε παιδί μου, να κάνει τώρα μία ζύμη, αλλά να ξέρει το κουλί. Κοίταξε. Από αυτού λοιπόν, θα σου εξηγήσω να σου απαντήσω πριν τελειώσει. Από αυτά τα παιδάκια λοιπόν, κάποια είναι ταλέντα. Ωραία. Έτσι, είναι γιατί και ζωγραφίζει. Είναι παιδιά. Όταν είσαι παιδάκι. Από μικρό. Τραγουδά όταν είσαι παιδάκι. Δεν έχουν όλα ταλέντο. Εγώ είχα. Συμφωνώ ότι κάποια παιδάκια είναι. Ναι. Θεωρώ ότι κάποια παιδάκια έχουν αυτό το χάρισμα, έχουν αυτή την κλίση. Αλλά όταν ξέρει ένα παιδάκι το οποίο είναι 10 χρονών το μάγκο. Χαλάρισε και το μάγκο. Δεν ξέρει και τον τρώει στο σπίτι δύσκολο του. Δύσκολο ήταν. Ναι, γιατί δύσκολο είναι το μάγκο, συγγνώμη. Δύσκολο είναι το πέστο. Εσύ δηλαδή 10 χρονών να έτρωγε μάγκο. Και πιο νωρί. Ναι, ειδικά παιδιά, το μάγκο που είναι το αγαπημένο μου φρούτο, ναι. Αυτό και πιο νωρί. Το μάγκο. Εγώ παιδιά που έζησα στο Βόλο, έτρωγα μήλο πορτοκάλι και στι καλέ μέρε όταν υπήρχε χρήμα, τρώγαμε μπανάνα. Δεν είναι ακριβό αγάπη μου γλυκιά το μάγκο. Δηλαδή δεν παίρνει καβιάρι. Εμένα δεν μπορούν να μου πείσουν αυτά τα παιδάκια ότι κάνουν αυτέ τι συνταγέ, τα μπράουνι και όλα αυτά τα φαγητά, τα οποία τα θεωρώ δύσκολα. Συμφωνικά, συντάξει. Εγώ σε Τζορτζέλα, τα θεωρώ δύσκολα.